Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Μου. Την εκπομπή χορηγεί το Osteocare από τη Vita Biotics. Άκου το σώμα σου. Shit. τα δυνατά οστά θέλουν φροντίδα. Εμείς ακούμε το σώμα σου. Άκου το κι εσύ. Συμπλήρωμα διατροφής Osteocare για γερά και δυνατά οστά. Από τη Vita Biotics. Άκου το σώμα σου. καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Φιλοξενήμουν τη εκπομπή μα ο νεφρολόγο κ. Κύπρο Κωνσταντίνου και η κ. Χριστάλλα Δεσπότη. Διανύουμε τον μήνα Μάρτιο αφιερωμένο στον νεφρό. Έτσι σκεφτήκαμε ότι το δίδυμο γιατρό και νοσηλευτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου ήταν η καλύτερη επιλογή για ενημέρωση και πρόληψη σε αυτά τα σπουδαία όργανα που λέγονται νεφροί. Να του καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σα, γιατρέ μου, Καλη... Καλησπέρα σα, κύριε Δεσπότη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε Δεσπότη. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή μα. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά μα καλέσατε και μα δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι τόσο σημαντικό. Χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα σήμερα, γιατί όπω είπα, είναι η... ο μήνα νευροπαθών. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Να αρχίσουμε πρώτα με τον γιατρό, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χριστέλα. Απλώ να πω και εγώ καλησπέρα σα και ευχαριστούμε Ναστεί για καλά. την πρόσκληση για να είμαστε μαζί σα απόψη. Να είστε καλά. Να καλά. Ε, Γιατρέμου, ποια είναι η ιστορία τη Παγκόσμια Μέρα Νεφρού και ποιο ο σκοπό τη. Λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Νεφρού είναι ένα θεσμό που θεσπίστηκε το 2006, mm -hmm. ε, αρχικά με συμμετοχή 66 χωρών mm -hmm. και το πρώτο σλόγγαν ήταν Είναι εντάξει, είναι φρύσου. Και είχε σκοπό ουσιαστικά να αφυπνήσει το παγκόσμιο κοινό και να καλλιεργήσει σε ασθενεί και φαινομενικά υγιεί ε, ανθρώπου τη σημαντικότητα τη υγεία των νεφρών, ώστε να αντιληφθούν την ανάγκη να εφαρμόσουν μέτρα στην καθημερινότητά του για να μπορούν να προλάβουν ή να διαγνώσουν έγκαιρα τι ε, νεφοπάθειε. Μάλιστα. Κυρία Δεσπότη, πρώτα να σα συγχαρώ από καρδιά και από όλον τον κόσμο που ακούω που έχετε βραβευτεί με ένα μεγάλο βραβείο στο Ματάν Φικαρό ε, και για την συνολική προσφορά σα στην τωρινή που χωρί εσά δεν μπορεί να γίνει τίποτα εκεί. Έτσι μου λέγουν οι γιατροί μα. Τι γίνεται. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά να πω ότι για μένα ήταν μια πολύ τιμητική διάκριση και θα ήθελα να ευχαριστήσω σίγουρα του συνεργάτε μου στη μεταμοσχευτική κλινική, το γιατρό, τον γιατρό των Παπούλα που με πρότεινε για αυτό να, το καλά. καλαβείο και όλου του συνεργάτε μου στο Γενικό Νοσοκομείο που με βοηθούν και με στηρίζουν για να μπορώ να φέρω σε πέρα αυτή την αλυσίδα ζωή που λέγεται δωρεά όργανο. Σίγουρα η διεύθυνση και τον OKP που μα στηρίζει για να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία για τον Κυπριακό λαό. Σα ευχαριστούμε πραγματικά όλοι μα εδώ. Και το Capital και όλο ο κόσμο. Μου έχει πει ότι όταν του είπα ότι θα ήσασταν εδώ. Είχα συγκινηθεί πραγματικά. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε κι εσεί πότε γιορτάζεται ημέρα νεφρού, Ποιο είναι το θέμα φέτο. Για πετε μα. Λοιπόν, να συνεχίσω με αυτά που είπε ο γιατρό ο Κωνσταντίνου, mm -hmm. ότι η Παγκόσμια ημέρα νεφρού γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη πέπτη του. Ε, του Μάρτη κάθε <χ> χρόνο. <χ> και κάθε χρόνο έχει ένα ξεχωριστό θέμα που έχει θέμα για την υγεία των νεφρών. Φέτος το ε, θέμα της ημέρας είναι υγεία των νεφρών για όλους, προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στη φροντίδα και στη βέλτιστη φαρμακευτική ε, πρακτική. Και αυτό γιατί Ξέρετε πάντοτε ο νεφρός είναι ένα όργανο που υποτιμάται σχετικά γιατί ακόμη και η νεφρική νόσος έρχεται σιγά σιγά, σιγά στις περισσότερες φορές. Mm -hmm. Είναι μια σιωπηλή νόσος και υποβαθμίζεται πολλές φορές. Γι' αυτόν τον λόγο και η Παγκόσμια ημέρα έχει σαν στόχο ακριβώς να ευαισθητοποιήσουμε και τους πολιτική ηγεσία αλλά και τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό για τη σημασία των νεφρών. Βεβαίως. Κοινό όλο ο μήνα, έτσι. Όλο ο μήνα σχεδόν. Ναι. Ε, Εμεί έτσι το, το, κάνουμε ναι. σε όλη τη διάρκεια mm. του μήνα, παρόλο που η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα είναι η σημερινή. Η πέμπτη. Η σημερινή, ωραία. Γιατί να ασχοληθούμε για τρέμον με του νεφρού, για πετε μα, τι είναι σε κίνδυνο για ανάπτυξη νεφρική νόσου. Η Διεθνή Νεφρολογική Οργάνωση mm. και οι σύνδεσμοι νεφροπαθών ανά το παγκόσμιο ένιωσαν την ανάγκη για δημιουργία της Παγκόσμιας Μέρας Νεφρού λόγω της ραγδαίας αύξησης σε νέα περιστατικά χρονιάς νεφρικής νόσου. Ε, κυρίως οφείλεται στην, σε εισαγωγικά πανδημία που ονομάζεται παχυσαρκία mm -hmm. ε, που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σακχαρότη διαβίτη και αρτηριακής υπέρτασης που είναι ε, οι κύριες αιτίε της ε, χρονιάς νεφρικής νόσου και είναι ουσιαστικά στο χέρι μας να τις περιορίσουμε. Τώρα είναι... Είναι οι νέοι σε κίνδυνο ανάπτυξη τη νόσου αυτή. Πότε να αρχίσουμε να προσέχουμε δηλαδή. Ναι. Για πετε μα. Λοιπόν, ε, ποτέ δεν είναι νωρί για, για να αρχίσουμε να προσέχουμε την υγεία μα. Ε, η παχυσαρκία, είπα, είναι μάστιγα τη εποχή μα και δεν επηρεάζει μόνο του ενήλικε. Βάσει στατιστικών του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Ασθενειών, του CDC, δηλαδή, στη ΣΥΠΑ, το ποσοστό παχύσαρκων παιδιών μεταξύ 5 και 19 ετών. Είναι στο 20%. Ένας στους πέντε. Και αναφέρομαι σε παχυσαρκία, που σημαίνει ότι ο δίχτυς μάζας σώματος είναι πάνω από 30. Ε, αφανταστείτε ότι οι υπέρβαροι που είναι ο δίχτυς μάζας σώματος μεταξύ 25 και 29 είναι ακόμα περισσότεροι. Οπότε ουσιαστικά με την παχυσαρκία αναπτύσσουν αντίσταση στην ισουλίνη, που είναι ο προθάλαμος του σαχαρότη διαβήτη. Αν κάποιο αναπτύξει σακαρότη διαβήτη, mm. τότε είναι αναμενόμενο σε 10 χρόνια με 15 θα αναπτύξει και κάποιου βαθμού ε, διαβητική νευροπάθεια, it's δηλαδή it's... θα είναι 25-30 χρονών και θα είναι νευροπαθή. Τώρα, οι νευροπάθειε που ε, διαγνώσκονται σε νεαρή ηλικία ε, είναι λογικό και είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αν τελικού σταδίου και χρήζει. Ε, Περισσότερη προσοχή, γιατί η τελικού στάδιου χρονονευρική νόσο επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Ε, μα είναι εκεί που είναι το, το, το χειρότερο. Μάλιστα. Όταν αρχίσουν να έχουν αυτή την νευρική ανεπάρκεια. Γι' αυτό okay. δεν πρέπει να πιστεύουν οι νεαροί ότι είναι άτρωτοι και είναι πολύ νεαροί για να πάσχουν. Ναι. Όχι. πρέπει να προσέξουν. Μάλιστα. 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 Τώρα... Α, Πώ ξέρει κάποιο αν πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο. Όπω είπε και η κυρία Δεσπότη, η χρόνια νεφρική νόσο είναι σιωπηλή. Δηλαδή, δεν έπονα, δηλαδή δεν. Όχι, έχει... και ε, δεν, δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα mm -hmm. στα αρχικά τη στάδια, που είναι, είναι ναι μεν καλό, αλλά απ' την άλλη είναι και κακό. Γιατί αν πονούσε θα πήγαινε στο γιατρό ο ασθενή, έτσι. Mm -hmm. Οπότε. Ε, Πέραν κάποιου ειδήματο, δηλαδή φουσκωμένα πόδια, γύρω από τα μάτια, υγρά, κάποια μειωμένη παραγωγή ούρων, κόπος, εισήχηση, τα οποία όμως εμφανίζονται σε προχωρημένου σταδίου ε, χρόνια νεφρική νόσο, δεν υπάρχει κάτι πιο έκδηλο που να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και να ε, κάνει τον ασθενή, τον, τον άνθρωπο ουσιαστικά που είναι αδιάγνωστος, να τρέξει στο γιατρό. Μόνο με εργαστηριακές εξετάσεις... Ε, έματος και ούρων μπορούμε να κάνουμε τη διάγνωση της ε, χρόνιας νεφρική νόσου και ε, ουσιαστικά λόγω του ότι είναι νόσο, στις περισσότερες φορές φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο οι άνθρωποι όταν γίνεται η διάγνωση και πλέον δεν έχουμε πολλά περιθώρια για να τους βοηθήσουμε. Ε, να πάρω την κυρία Χριστάλλα τώρα. Την κυρία Δεσπότη. Τώρα, κυρία Χρυστάλλα. Αγαπημένοι μα, τι πρέπει να κάνουμε για να είναι η νευροί μα υγιεί, λοιπόν... Εσεί βλέπετε όλου του νευροπαθεί, Έτσι. Συγγνώμη. Θα μιλήσω και από, τη, από την τη πλευρά σας. μου, ναι. σαν, όχι τώρα σαν συντονίστρια μεταμοσχεύσεων, αλλά και σαν νοσηλεύτρια στα τμήματα νεφρολογίας που υπηρέτησα για πολλά χρόνια. Και... Αυτοί οι κανόνες που ουσιαστικά εισηγείται και η Παγκόσμια ημέρα Νεφρού είναι πολύ απλά πράγματα που μπορεί ο καθένας μας να τα προωθήσει στην ζωή του, στην καθημερινότητά του και να, γίνει, να είναι καλύτερα να προλάβει κάποια σημεία της νεφρικής νόσου. Όπως παραδείγματο χάρη να παίρνουμε αρκετά υγρά και αυτό είναι... Πάλι έτσι λίγο δίκοπο μαχαίρι πολλά ή λίγα, ο καθένας μας σίγουρα δεν πρέπει να μένουμε εντελώς στεγνοί, πρέπει να προσαρμόζει τον οργανισμό του σύμφωνα με τη δουλειά του, με τη θερμοκρασία που βρίσκεται, με το, το πόσο νερό πρέπει να καταναλώνει. Ε, να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση λατιού Κάτι το οποίο ναι, μην προσφέρει γεύση το άλλας, αλλά στην πράξη κάνει πολλή ζημιά στον οργανισμό. Και όλες οι εισηγήσεις είναι να μειωθεί η κατανάλωση του λατιού. Καλό να το αποφύγουμε τελείως. Συγγνώμη, <συγγνώμη> <συγνώμη> ατομοφεύγουμε εντελείως το άλλος. Αλλά ναι. όχι η ε, υπερκατανάλωση, ναι, που είναι ναι. καθ, βασικά στη γεύση που προσφέρουμε. <συγνώμη> Γιατί αρέσει το αλάτι του <συγνώμη> Κύπριους και βάζουν πάρα πολύ. Το ζάχαρο, όπως είπε και ο γιατρός <συγνώμη> ο Κωνσταντίνου, ο διαβήτης είναι η πρώτη αιτία για την νεφρική ανεπάρκεια. Άρα το ζάχαρο μας πρέπει να το ελέγχουμε. Πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μα πόσο ζάχαρο καταναλώνουμε. Ε, να προσέξουμε το βάρος μας. Το υπάρχει είναι ο δεύτερος παράγοντας που Παχυσαρκία. πάλι προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με το τι τρώμε και το πώς τρώμε. Ε, ακόμη επεξεργασμένες τροφές πρέπει να αποφεύγονται γιατί είναι βλαβερές στον οργανισμό. Ε, να ασκούμαστε... Παράλληλα, δηλαδή, με τη διατήρηση του σωστού σωματικού βάρου, είναι η άσκηση που συμβάλλει στην διατήρηση τη υγεία μα, όπω επίση και να διακόψουμε το κάπνισμα, εάν καπνίζουμε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά και μπορεί ο καθένα μα να τα εφαρμόσει πολύ εύκολα και να ε, προσφέρει να κρατήσει του νεφρού του υγιείς για πολύ περισσότερα χρόνια. Κυρία Δεσπότη, πόσα χρόνια είσαστε στο νοσοκομείο? Για πέστε μα. πόσα χρόνια. δεν, δεν θέλουμε την ηλικία σα, απλά πόσα χρόνια που εντός τόσο έμπειροι. Πόσα χρόνια εκεί. Ε, π, π, έχουμε και... περάσει τα 35 νομίζω. 35 χρόνια στο νοσοκομείο, και κύριοι. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη, μεγάλη υπόθεση αυτή που μα λέτε. Πραγματικά είσαστε, ο ο γιατρό τη βοήθεια των νευροπαθών όλων. Να, ναι, πολύ σημαντικό πολύ σίγουρα σημαντικό. είναι και ο ρόλο των, των νοσηλευτών νευρολογία. Ναι. Ε, θεωρούμε ότι οι γιατροί είναι ε, απαραίτητοι συνεργάτε και όπω εμεί για αυτού, αλλά και οι γιατροί για μα είναι οι καλύτεροι συνεργάτε για γιατί, ο, να κρατήσουμε τον ασθενή μα στην καλύτερη κατάσταση. 35 χρόνια. Λοιπόν, γιατρέ, μου, θέλω να μου πείτε κι εσεί τι κάνουν οι γιατροί και οι σύνδεσμοι, το κράτο, για να βοηθήσουν την έγκαιρη διάγνωση τη χρόνια νεφρική νόσου. Και εσείς. Αυτό, που, αυτό, που μπορεί να κάνει το κράτο και οι σύνδεσμοι είναι με κάποιε εκστρατείε προώθηση υγεία. Ε, Παραδείγματο χάρη να έχουν σταθμού μέτρηση αρτηριακή πίεση για το κοινό, σακχάρου, ε, κάποιε τυχαίε αναλύσει ε, ούρο για να προσφέρουμε στο κοινό μια επιπλέον ευκαιρία για, να, για έγκαιρη διάγνωση πιθανή νευροπάθεια. Ε, αυτό που μπορεί όμω ο καθένα μα να κάνει στο σπίτι είναι να μετρά τακτικά την αρτηριακή του πίεση. Είναι πολύ εύκολο. Μια πίεση, ναι. Είναι πολύ εύκολο Νομίζω να μετρούμε. Δεν έχει έναν έτσι. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. έπρεπε. Ναι. Ε, λοιπόν, και έστω και αν, αν είναι οριακέ οι μετρήσει του, ε, να το αναφέρει στον προσωπικό του γιατρό, να μην το αμελήσει. Γιατί πολλέ φορέ κρύβεται μια χρόνια ανεφρική νόσο πίσω από την υπέρταση. Ε, Επίση, ο προσωπικό γιατρό με τη σειρά του πρέπει Αυτού που έχουν υπέρταση και σαχαροί διαβήτη να του παραπέμπει τακτικά για εργαστηριακό έλεγχο και αίματο και ουρών, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασικά, μέσα στα ουρά, βλέπουμε αν υπάρχουν πρωτενε ή αίμα, μικροσκοπικά φυσικά, όχι, δεν το, δεν το βλέπουμε. Που είναι τα πρώτα σημάδια νεφρική βλάβη. Οι γενικέ αναλύσει που γίνονται δεν φαίνονται εκεί. Ότι κάποιο μπορεί να πάσχει από νεφρική, να υπάρχει Βε, καινή. Βεβαίω υπάρχουν δείχτε νεφρική λειτουργία ναι. στο αίμα, αλλά σα λέω ότι οι πρώτε ενδείξει, δηλαδή ακόμα κάποιο και αν έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία, οι πρώτε ενδείξει νεφρική βλάβη βρίσκονται στα ούρα. Γι' αυτό δεν, Α, πρέ... ναι. δεν πρέπει να. Να ε, ξεχνάμε, το... ξεχνάμε τι αναλύσει ούρων. Των ούρων. Μάλιστα. Μάλιστα. Και, αυτό, και καλά να είσαι δηλαδή. Εκτό που κάνει τι γενικέ αναλύσει, να κάνει και για τα ούρα. Συνήθω περιλαμβάνεται. Α, συνήθω περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται. Ναι. Απλά το λέω αυτό για ένα, μια υπενθύμηση σε όλου και του επαγγελματίε υγεία, να μην ξεχνάμε τα ούρα. Ε, Επίση, μου επιτρέπετε να προσέσω σε αυτά Παρακαλώ. που είπε η κυρία Δεσπότη ε, για την πρόληψη. Ε, πολλοί από εμά είναι πολύ εύκολο να προμηθευτούμε παυσίπονα τα οποία είναι της κατηγορίας ε, μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη ε, και μπορεί να προσφέρουν λύσεις για κάποιες, ε, κάποιες παθήσεις, για, για τον πόνο, όμως η χρόνια τακτική λήψη τους και κυριότερο χωρίς ιατρικές οδηγίες και χωρίς επίβλεψη, είναι πάρα πολύ συχνή αιτία Επίκυνδυνα. για χρόνια νεφρική ah, ανεπαρκή. Είναι, είναι, επικίνδυνο, επικίνδυνο. είναι επικίνδυνα. Ναι, γι' αυτό όποιοι παίρνουν μυστεροειδία αντιφλεγμονώδη θεραπεία θα πρέπει να επιβλέπονται από γιατρό. Μάλιστα. Ε, πάντοτε ο γιατρό είναι αυτό που θα του δώσει την κατάλληλη δόση. Δυστυχώ όμω αυτά μπορεί να τα προμηθευτούν και χωρί συνταγή. Αυτό είναι το χειρότερο. Πώς θα πάει. Ε, το, το πιο, ε, δεν μπορώ να σκεφτώ να πάω να ζητήσω κάτι το οποίο. Ε, είναι μπορεί να γίνει επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο για τα νεφρά μου. Ε, ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν. Ναι. Ε, σήμερα θα το μάθω. Ελπίζω. Ευχαριστώ. Ε, και το άλλο, γιατρέ μου, πώς αντιμετωπίζονται οι νευροπάθειες, πού εστιάζονται οι νευρολόγοι, εσείς, πού. Λοιπόν, ε, όταν πλέον έχουμε έναν ασθενή με χρόνια νευρική νόσο, ναι. ε, πρέπει να, να κάνουμε κάτι για να ε, συντηρήσουμε, την, διατηρήσουμε την νευρική λειτουργία. Ε, πέρα, να ξέρω ότι πέραν από τις πρωτοπαθείς νεφρικής νόσους και τις κληρονομικές νευροπάθειες, ο, νεφρό νεφρός είναι και ε, όργανος όργανο στόχος για το διαβήτη, την υπέρταση, κάποια αυτοάνωσα νοσήματα ε, και ουσιαστικά η αντιμετώπιση καθορίζεται από την αιτία, αλλά κυρίως εκεί που εστιάζουμε είναι να ισορροπηθεί η αιτία που προκαλεί τη χρονιά νεφρική νόσο. Λέγεται αυτό διαβήτη, λέγεται αυτό υπέρταση, δηλαδή να ρυθμιστούν αυτά στον ασθενή. Και παράλληλα, ε, χορηγούμε κάποιε ε, ε φαρμακευτικέ αγωγέ οι οποίε ε, έχουν ω ε, ε, όφελο να μειώσουμε τι πρωτενε στα ούρα που είναι ο κύριος λόγος της επιδίνωσης της νεφρικής βλάβη. Ε, βλάβης. κύριε Δεσπότη, όπω όπως γνωρίζω, είσαι και σε ένα σύνδεσμο ε, φίλοι νεφροπαθών. Στην Κύπρο, τι δράσεις έχουμε για την Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Να πούμε έτσι τους, τους τηλεθεατές για να, να ακούσουν και να συμβάλλουν σε αυτό το μεγάλο έργο. Πραγματικά, σε αυτόν τον μήνα. Και όχι μόνο για αυτόν τον μήνα, αλλά Ας πούμε να το προσέξω, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλέ. Έχετε τίποτε καθόλου στατιστική πόσες νευροπαθεί έχουμε γιατρέ. Ε, κοιτάξτε, ακριβώς δεν μπορώ να σα πω, είναι πάνω από χήκη πάντω αυτή που είναι σε τελικό στάδιο χρονιάς νευρικής ανεπάρκειας. Είναι πάνω από χήκη. Είναι αρκετή. Είναι ναι, αρχική. και δυστυχώ επιβαρύνεται Πάνε. πάρα πολύ το, το σύστημα υγεία. Γιατί μιλούμε για αιμοκαθερόμενου, ναι, για ναι, ασθενεί ναι, ναι, ναι. που βρίσκονται σε περιτοναγική ναι, κάθαρση. Θα ναι. Να έρθουμε και μετά σε αυτό. Γιατί, ναι. Ναι. Να μα πει η κυρία Χριστάλλα όμω, ε, κυρία Υπούμε, Ρισπο... Για τι εκδηλώσει, όπω Εκδη... έχετε πει, ε, 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 ήδη ε, και εγώ είμαι μέλο του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νευροπαθών. Ε, ο οποίο και ο σύνδεσμο φίλων νευροπαθών, όπω και ο Παγκύπριο Σύνδεσμο Νευροπαθών, θα οι ομάδε δηλαδή. Που μας, θα την, κυρία την ευχαριστήσουμε την κυρία Παπαέλη, σίγουρα για τι προσπάθειε που Μπρο. κάνει. Να πούμε ότι ο σύνδεσμο αρχίσε ήδη από την 1η Μαρτίου, έναν Παγκύπριο Έρανο, στον οποίο ουσιαστικά όλα τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τι ανάγκε ακριβώ των ασθενών μα που πάσχουν με mm. νευρική ανεπάρκεια, όπω και για άλλου σκοπού που ε, θα χρησιμοποιηθούν από μέρου του, από του συνδέσμου. Mm. Τούτον έτσι σαν μια. Α, ευχαριστώ που βάζετε ah, Α, διαφάνεια. Ωραία. Ναι. Ε, Πολύ ωραία. Ας το δει ο κόσμο. Ναι. Παράλληλα, σχεδιάζονται αρκετέ άλλε εκδηλώσει mm -hmm. τόσο από το Σύνδεσμο Φίλων Νευροπαθών, όπω επίση να πούμε ότι η σημερινή μέρα και η εκδήλωση εδώ που βρισκόμαστε, ακόμη και εδώ, είναι αφιερωμένη σίγουρα στην Παγκόσμια Μέρα Νεφρού και για το, του νεφρούς μα, για τη σημαντικότητα των νεφρών. Επίση, να πούμε ότι στι 20 του μήνο αυτού του μήνα του Μάρτη mm -hmm. θα υπάρχει μια εκπαιδευτική ε, εκδήλωση. Ε,

στην οποία πάλι συμμετέχει την οργανώνει ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νευροπαθών, ο τομέας Λεμεσού, μαζί με τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών, τομέας Νοσηλευτών Νευρολογίας. Οι νοσηλευτές είναι πάντοτε έτσι δραστηριοποιημένοι στον χώρο τη υγεία και προσπάθεια για τους νευροπαθείς 20 μας. του μηνός, είπετε. Στις 20 του μηνός, ναι. Εδώ θα γίνει στη Λεμεσό. Εδώ στη Λεμεσό θα γίνει, στο Ίδρυμα Παπαδόπουλο, αν δεν κάνω λάθο. Θα μιλήσει Έχετε και Έχ... έναν εκεί, έναν, ε, αυτό, αυτό είναι, είναι από τι εκδηλώσει του Παγκύπριου, συνδέσμου Μάλιστα. των νευροπαθών. Ναι. Όχι, κάπου εδώ υπα... ήταν. Υπάρχει, ναι. Νομίζω ναι, δε... δεν είμαι σίγουρη Μάλιστα. αν την έχω φέρει την, αυτήν την αφίσα. Να πω ότι σε αυτήν την ε, ε, εκπαιδευτική εσπερίδα θα μιλήσει ο διακεκριμένος χειρούργος μας, ο κύριο ε, Παπούλα. Ο δόκτωρ Παπούλα. Τον οποίο μιλ... φιλοξενούμε εδώ συχνά. Θα μιλήσει επίση ο διευθυντή τη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Λεμεσού, ο κ. Μιχαήλ, όπω και οι υποφαινόμενοι. Ε, δεν θυμούμαι αν ξεχνώ ακόμη έναν ομιλητή. Ε, ναι. Θα θέλαμε έτσι ο κόσμο να αγκαλιάσει την εκδήλωση. Είναι βραδινό αυτό. Είναι βραδινό, είναι, για 6,5 ώρα μέχρι τι 8.30-9 το, το βράδυ. Αλλά δεν είναι αργά. Ε, δεν είναι αργά, είναι μια έτσι καλή, προ... και καλή ενημέρωση. Καλή, καλή... μέρα που όποιοι θέλουν θα μπορούν να παρακολουθήσουν έτσι να μάθουμε κάποιε πληροφορίε που πάντοτε μα βοηθούν. Θα αφήσουν να... εδώ και τα τηλέφωνα του φίλου νευροπαθεί, το κλαπ, το, το, το σύνδεσμο αυτό. Ή αν θέλει κανένα να προσφέρει ό,τι θέλει, αφήσουμε τα τηλέφωνα μετά, κυρία Δεσπότη. Να τα αφήσουμε τα τηλέφωνα ναι, 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 τόσο ναι, ναι. του Συνδέσμου φίλων νευροπαθών όσο και ναι. του πανκύπριου συντέσμου νευροπαθών. Ούτω ώστε αν κάποιοι ακροατέ ναι. μα παρακολουθούν και θέλουν να προσφέρουν στου εράνου που γίνονται, σίγουρα είναι για του ασθενεί μα και νομίζω ότι ε, θα είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια από όλου. Ωραία. Λοιπόν, ε, τώρα ε, θέλω να πάμε εντάχει. Εν, εν, εν σε αυτήν την ερώτηση, για τρέμου, πώς έχει τώρα η κατάσταση με τις μεταμοσχεύσει στην Κύπρο. Για πεςτε μας. Λοιπόν. Ε... Αν είναι σε... μεγάλη απάντηση, θα πρέπει να περάσουμε σε <laughs> διαφημίσεις. Θα ήθελα να αφιερώσω η αλήθεια. <laughs> να πάμε σε διαφημίσεις χρόνια. τώρα. Ναι. Όπως ναι. μας λέει ο... Ναι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, που μας αδειτοποιήσες, γιατί μπορούσαμε να πάμε... Ε, 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 ως αυτή Μάλιστα. την, την ερώτηση. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θα είμαστε μαζί σε λίγο. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Και σε λίγο και πάλι μας Γεια. Καλώ ορίσατε και πάλι σε αυτήν την υπέροχη εκπομπή. Εγώ λέω πραγματικά γιατί διανύουμε, κυρίε και κύριοι, το μήνα νευροπαθών. Και χαίρομαι που έχω μαζί μου την κυρία Δεσπότη, την μεγάλη νοσηλεύτρια που έχει βραβευτεί, και τον μεγάλο μα γιατρό, τον νευρολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνου, τον Κύπρο. Και σα έχω διακόψει, γιατρέ μου, για κάτι. Διαβέστε μου. Μα... Προηγουμένω σα είχα διακόψει, ναι, και πήγαμε σε διαφημίσει που έπρεπε να πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, θα μιλούσαμε για τις ε, μεταμοσχεύσεις, αλλά πρωτού πάμε εκεί, που η μεταμοσχεύση είναι η καλύτερη ναι, θεραπεία ναι. για ε, χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, ε, πρέπει να μιλήσουμε και για τις επιλογές και τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, όταν κάποιος ε, νευροπαθής ε, φτάσει στο τελικό στάδιο της χρόνιας νευρικής νόσου. Λοιπόν, για να ο... Πώς... Μάλιστα. Λοιπόν, ε, οι επιλογές, Δηλαδή, πό, πό, πότε λέμε ότι έφτασε σε τελικό mm -hmm. στάδιο, Υπάρχουν πέντε στάδια για χρόνια νεφρική νόσο. Πέντε? Ε, ναι. Το, το, Πιο... το, πρω... το πρώτο και το δεύτερο ε, δεν φαίνονται καν στι αναλύσει αίματο. Ε, καθορίζονται mm -hmm. από τις αναλύσεις ούρων. Γι' αυτό ε, σας είπα ότι είναι εξίσου σημαντικέ. Για τα ούρα, ναι. 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 Λοιπόν. Ε, η, η τρίτη και η τέταρτη δεν θα δώσουν τόσα πολλά mm -hmm. συμπτώματα, όμως η πέμπτη θα το τελικό στάδιο δηλαδή το πέμπτο στάδιο ε, είναι όταν τα συμπτώματα γίνονται πλέον έντονα ε, και η ποιότητα του του ασθενή ε, φθίνεται, δηλαδή ε, επηρεάζεται πάρα πολύ. Έτσι. Είναι αναγκαίο να κάνουμε κάτι για να βοηθηθεί αυτό ο ασθενή. Δεν μπορεί πλέον ε, η καθημερινότητα του αλλάζει. Ε, έχει πάρα πολύ εύκολη κόπωση. Ε, δεν μπορεί να διαχειριστεί ε, τα υγρά. Δηλαδή η αποβολή ούρων ε, πιθανότερο να μειωθεί. Ε, οι πιέσει αυξάνονται. Οπότε ε, 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 είναι σε κάποιο στάδιο σύγχυση λόγω των τοξινών που βρίσκονται στο αίμα του. Οπότε αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα ε, χρόνιο ε, πρόγραμμα εξονεφρική κάθαρσης. Τώρα, αυτή η εξονεφρική κάθαρση, υπάρχουν διάφορες, ε, διάφορες μεθόδοι. Η μία είναι η αιμοκάθαρση και η άλλη είναι η περιτοναϊκή κάθαρση. Ε, έχει πάρα πολλούς αιμοκαθερώμενους δυστυχώς και δυσκολεύονται να, να βρουν και θέση κάποιες φορές ε, κάποιοι για να ενταχθούν σε χρόνιο πρόγραμμα. Τώρα στην Κύπρο φυσικά με τη λειτουργία των καινούργιων μονάδων αιμοκάθαρσης που είναι εκτός νοσοκομείων ε, έχουν βοηθηθεί κάπω ε, yeah. τα τμήματα των νοσοκομείων αλλά πάλι όπως σας είπα και πριν είναι σε έξαρση οι νευροπάθειες οπότε ε, όλο και περισσότεροι ε, ανθρώποι φτάνουν σε τελικό στάδιο. Λοιπόν, ε, η καλύτερη θεραπεία παραμένει η μεταμόσχευση νεφρού. Ε, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή εκεί που ε, προσπαθούμε με, τις, με την αιμοκάθαρση, την περίπτωνα κάθαρση, να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής ε, ενός ασθενή, ε, δυστυχώς, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την νεφρική λειτουργία, αλλά είναι υποκατάσταση. Ε, δηλαδή, μπορούμε να αφαιρέσουμε τις τοξίνες, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα, τα επιθυμητά, που, τα φυσιολογικά. Ε, μόνο με μεταμόσχευση νεφρού μπορούμε να το, να το πετύχουμε αυτό. Ε, 6% των ασθενών που βρίσκονται σε ε, αιμοκάθαρση ε, Πεθαίνουν κάθε χρόνο. Θέλω να αντίσω κάτι την κυρία, την κυρία Δεσπόδη εδώ με την αιμοκάθαρση το, που πηγαίνουν, που έρχονται από τα χωριά, έχω μάθει, και φέρνουμε ανθρώπους από τα χωριά τρεις φορές την εβδομάδα. Η αιμοκάθαρση. Η αιμοκάθαρση είναι, αυτό είναι, πραγματικά είναι... Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, πώς έρχονται και τα κόστα και όλα αυτά, δηλαδή η ζωή τους είναι πλέον πολύ δύσκολη έτσι δεν είναι... Να πούμε ότι τι, θερα... κάνει, τι κάνει το κλαπ, το δικό σα οργα... οργανισμό, εδώ τι κάνει, Τι κάνει, okay. τι να κάνουμε πω... βασικά, Να πούμε ότι η θεραπεία τη αιμοκάθαρση ναι. ε, είναι μια ε, χρονοβόρα διαδικασία και είναι μια και είναι. Συνεχ... συνεχής διαδικασία. Δηλαδή, ο ασθενή από τη στιγμή που εντάσσεται σε χρόνια αιμοκάθαρση, σημαίνει ότι τρει φορέ τη βδομάδα θα έρχεται στο κέντρο για να κάνει αιμοκάθαρση θα μείνει εκεί τέσσερις ώρες τουλάχιστον, ακριβώς για να μπορέσει να να καθαριστεί, να καθαριστεί το αίμα, το αίμα του. Αίμα, δηλαδή, μία. το η νεφρή είναι σαν το πλυντήριο και <laughs> ε, ακριβώ ε, η αιμοκάθαρση αυτών κάνει στους, στο αίμα των αιμοκαθερώμενων ασθενών. Εκεί πρέπει να έρχονται τρει φορέ τη βδομάδα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για αυτού. Μπορεί για μα να λέμε ότι είναι, δίνει ζωή, δίνει επεκτείνει τη με, ζωή του, αλλά πολύ. με πολλέ ναι. δυσκολίε, με πολλή ταλαιπωρία. Και το ε Κάτι που πρέπει να πούμε για, του, για αυτούς τους ασθενείς γιατί σίγουρα για αυτούς που φροντίζουμε είναι ότι για μας είπαμε προηγουμένως ότι το νερό να πίνουμε ένα αρκετό νερό όταν φτάσει στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που χρειάζεται κάποιος αιμοκάθαρση θα πρέπει να περιορίσει. Εντελώ το νερό. Δηλαδή θα πρέπει να παίρνει λιγότερο από μισό λίτρο Έτσι. την ημέρα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει μέχρι την επόμενη νεμοκάθαρση του. Δηλαδή θα έρθει τρει φορέ τη βδομάδα, αυτό θα, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, είτε γιορτή για αυτού. Όταν είναι η μέρα τους που πρέπει να κάνουν η αιμοκάθαρση, θα Ισκολε, πρέπει Ισκολε, να έρθουν στο νοσοκομείο. Ισκολε. Γι' αυτό είναι το λόγο ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ακριβώς για να, να, βοηθήσουμε, να, να, βοηθήσουμε. να βοηθήσουμε και τους ασθένους όταν ναι. θα φτάσουν σε αυτόν το στάδιο, που ταλαιπωρούνται mm -hmm. τόσο πολύ, αλλά και να προλάβουμε την νόσο. Δηλαδή, ό,τι περνά από το χέρι μας για να προλάβουμε... Η, αν δεν μπορούμε να το προλάβουμε, τουλάχιστον να επεκτείνουμε το χρόνο Ζωής. Να... ζωή, ναι. αλλά και το χρόνο που θα καταλήξει κάποιο σε χρόνια ανεφρική ανεπάρκεια. Μπορούμε να δράσουμε σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ είναι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πρόληψη, η πρόληψη και ναι. όλε αυτέ οι οδηγίε που προσπαθούμε να μεταδώσουμε προ τον κόσμο. Η αλλά είναι, είναι και καλύτερη. το οικονομικό κόστο, το... κυρία Δεσπότη. Ναι, για αυτού είναι, είναι με φοβερό. Είναι... Δηλαδή. Τρει φορέ τη βδομάδα να χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο ή στη. Είναι αυτό που θέλουμε 6... να προσφέρουν όλοι αυτόν τον μήνα για να, για μπορούσουμε... να μπορέσουν ναι, να βοηθηθούν ναι. αυτοί οι ασθενεί που ε, παράλληλα δηλαδή με τη θεραπεία που κάνουν, είναι η ταλαιπωρία και το ότι είναι και το κόστο για να μπορέσουν τρει φορέ τη βδομάδα να μεταβαίνουν στα κέντρα αιμοκάθαρση για να μπορούν να έχουν την κατάλληλη θεραπεία. θεραπεία. Ε, για μου... Πώ έχει τώρα η κατάσταση με τι μεταμοσχεύσει στην Κύπρο, Γιατί όταν φτάσει το, το τελευταίο στάδιο κάποιο θα πρέπει να γίνει μεταμόσχευση. Πώ είναι τα μεταμοσχεύματα, Δηλαδή, έχουμε δημοσχεύματα, τι γίνεται. Ε, 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 ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ε, έχουμε σι... έλλειψη οργάνων, Υπάρχει. Ε, αυτό λέω. Έλλειψη ναι, οργάνων, ναι, ναι, πάντα ναι. υπάρχει. Ε, η, η, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Ε, αυτό είναι εννοείται ότι ε, υπάρχει όμως μπορώ να πω ότι ε, βαδίζουμε σε καλό δρόμο ε, και αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι στη μεταμοσχευτική κλινική που συστάθηκε το 2011 σε συνέχεια αυτού του μεγάλου έργου που έκανε ο, ο αείμνηστος Δ. Γιώργος Κυριακίδης ο φίλος μας μάλιστα, ο καλός ε, ο άνθρωπος ε, από το 2011, που λειτουργεί η μεταμοσχευτική κλινική στο Γενικό ναι. Νοσοκομείο Λευκοζίας, αυτά τα 13 χρόνια που πέρασαν, ε, παρά τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ε, έχουμε φτάσει ε, να διενεργήσουμε 301, 301. μεταμοσχεύσεις νεφρού. Μπράβο. Περάσαμε το φράγμα των 300. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, είναι... 198 από ζώσα και 103 από μεταθανάτια δόρια. Ε, είμαστε περήφανοι γιατί ε, ειδικά το 2023 mm -hmm. ε, έχουμε κάνει 35 μεταμοσχεύσεις νεφρού το οποίο αποτελεί ρεκόρ για τη μεταμοσχευτική κλινική. μας. Mm -hmm. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που, που έχουμε κάνει από το 2011 μέχρι τώρα. Ε, Επίση, είναι εννοείται πολύ, ε, είναι πολύ σημαντικό για μα γιατί φτάνοντα εκεί, ε, θέλουμε να με τι προσπάθειε που κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτού του ρυθμού. Δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε και να πούμε ότι έκαναμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτού του ρυθμού και να το, να το καθιερώσουμε. Λοιπόν, επίση το 2023, αν και το έχουμε ξαναπεί, mm -hmm. να το υπενθυμίσω ότι κάναμε και ε, την πρώτη χειαστή μεταμόσχευση. Θα σα ρωτούσα αυτή τη στιγμή, πράγματι. Πρέπει να το μάθει και ο κόσμο, ο οποίο δεν μα παρακολουθήσε την περασμένη φορά. Ήταν μεγάλο, το, το, πιο μεγάλο έργο που έχει γίνει για, το, για του νεφρού ήταν η χιαστή. Έτσι. Μάλιστα. Για πε τι μα λιγάκι. Πώ συνέβη και γιατί και ποιοι ήταν, όχι ποιοι ήταν τα ονόματα, αλλά πώ γίνεται η χειαστή. Λοιπόν, ε... Τι σημαίνει χιαστή. Ναι. Ε, ήξερα ότι είναι μια τσέντα, εγώ. Έτσι να είναι χαιριστή, έτσι λέγεται. Ε, περίπου κάπω έτσι ε? Ε, δουλεύει. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί να ενώσει ναι. ε, τέσσερα σημεία, αλλά ε, δημιουργώντα ένα χ. Δηλαδή ναι. έχει ένα ζευγάρι από τη μία πλευρά και ένα ζευγάρι από την άλλη πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για δότη και λήπτη, Οι ναι. οποίοι είναι ε, παραδείγματο χάρη δύο σύζυγοι. Δηλαδή ε, άντρα-γυναίκα και ο άλλο άντρα με γυναίκα. Και, ω συνήθω οι γυναίκε προσφέρουν νεφρό στο, στον, άντρα του. Πάλι είμαστε εμεί <laughs> κυρία και κύριοι που διούμε πρώτη τον νεφρό μα. Για... Σωστά. Ναι. Για Ακόμα εσύ. ένα σημείο ε, που θα που πρέπει τονίσω να ότι είστε, είστε, Ναι, και είστε πολύτιμε. <laughs> λοιπόν. Ναι, ε, μπορώ να πω ότι. κάποιε Κάποιες φορές, είτε λόγω ομάδας αίματος, mm. είτε λόγω κάποιας ευαι... ευαι... Ε, ε, ναι. ευαισθητοποίησης του οργανισμού από μεταγγίσεις, mm. από ε, ε, Κάποιου άλλου παράγοντε είναι ασύμβατοι οι δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει ένα τον άλλο, είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για απόρριψη. Και καμιά φορά ούτε και ο συγγενή το δίνει. Μάλιστα. Το δυστυχώ είναι αυτό. Ότι υπάρχει μέσα στην οικογένεια κάποιο που μπορεί να δώσει και δεν το δίνει. Ναι. Ε, ο ο καθένα μπορεί αυτό να σα πω τραγικό. ότι. Ναι. Ε, ε, δεν μπορούμε να, να επιβάλλουμε. Όχι, να επιβάλλουμε, όχι, όχι, αλλά. Και ναι, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε. Ναι. Ε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, όταν βρούμε δύο ζευγάρια τα οποία ε, δεν μπορούν να δώσουν ένα στον άλλο, αυτό που ελέγχουμε είναι τη συμβατότητα μεταξύ του. Δηλαδή, σε το, ο ένα δότη να δώσει στον άλλο λήπτη και το αντίστροφο. Αν δούμε ότι μπορεί να γίνει, φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και τι ηλικίε των δοτών. Γιατί πρέπει κάπω να είμαστε δίκαιοι ναι. και προ του δύο. Ναι. Ε, αν μπορεί να γίνει, τότε ε, μπορούμε να το κάνουμε. Γίνεται ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ναι. Για ευνόητου λόγου. Ναι, ναι. Ε, πρέπει να γίνουν οι δύο οι νεφρεκτομές ε, ταυτόχρονα και οι δύο οι μεταμοσχεύσεις ταυτόχρονα. Ε, οπότε αν εποφελούνται ουσιαστικά και οι τέσσερις, γιατί οι δύο εποφελούνται γιατί ε, μεταμοσχεύονται και οι δότε ψυχολογικά γιατί ε, προσέφεραν στον. Βέβαια. Στον ασθενή. Στον, στον ασθενή. ασθενή. Και δεύτερο, ναι, έχουν να ζήσουν με έναν άνθρωπο ο οποίο μετά θα είναι καλύτερο. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να είναι συγγενή σου κάποιο να σου δώσει. Όπω καταλαβαίνω, με τυχαίαστε, είναι δύο ξένοι. Ένα ξένο που δίνει τον νεφρό στον άλλο δεν είναι συγγενή του. Όχι, δεν είναι συγγενή του. Πρέπει όμω. Πρέπει όμω. πρέπει όμω να διευκρινίσω ότι. Ε, αυτός που θα, δο... που θα έδινε ναι. στον δικό του άνθρωπο, αυτοί πρέπει να έχουν είτε συγγένεια, είτε να είναι φίλοι. Α, είναι η φίλοι... προσωπική σχέση. Ναι, Βάλλε, φίλοι, ναι. δεν είναι συγγενείς. Όχι, Οχι. δεν Αυτό είναι. Αυτό λέω. Άρα... Ναι, πρέπει να υπάρχει στενή διαπροσωπική Οχι. σχέση. Γιατί, γιατί, ε, γιατί, ε, γιατί... Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μπο... χρηματισμού. Χρηματισμού. Α, χρηματισμού. Α, Μάλιστα, μάλιστα. Αυτέ οι περιπτώσει ε, περνούν από ε, συμβούλιο μεταμοσχεύσεων ναι. και αξιολογούνται, περνούν από ψυχολογική αξιολόγηση και ο Λίπτης και ο δότη για να δουν ότι ε, είναι, είναι αλτρουιστικά που γίνεται. Ναι, δεν είναι, ναι, είναι αλτρου... σωστό. σωστό. Παρακαλώ, κυρία Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ναι. κάποια πράγματα έτσι, σε σχέση με το ποιοι μπορούν να δώσουν νεφρόν. Ναι, ε, ε, Όπω ναι. είπαμε εδώ, στη ζωντανή δωρεάν, mm -hmm. ουσιαστικά η νομοθεσία μα ε, μα έχει ε, βάλει κανόνε για το πού μπορούμε να δώσουμε μόσχευμα και όπω αναφέρεται στην νομοθεσία, μπορεί κάποιος να όταν υπάρχει ε, συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού ναι. μπορεί να προχωρήσουν κατευθείαν για να αξιολογηθεί αν αυτός ο, 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 ο δυνητικό δότη μπορεί να δώσει στο δικό του άνθρωπο ε, το μόσχευμα νεφρού. Επίσης, μπορεί όταν υπάρχει πέραν της... Του συγγένεια ή να είναι σύζυγο ο ένα του άλλου. Ε, όταν υπάρχει στενή προσωπική σχέση, την οποία όπω ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, θα πρέπει να διασφαλιστεί αυτή η σχέση να επιβεβαιωθεί μέσω του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων για να προχωρήσουν στη διαδικασία. Πώ είναι μέσα στο Συμβουλίο, το δικό σα. Ε, είναι Ωραία. πέντε. Δέκα είναι. Υπάρχει... Είναι όλοι οι όχι, 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 υπάρχουν όχι. από διάφορου χώρου τη κοινωνία. Είναι α, εκπροσωπή του Υπουργείου Υγεία, των Παγκύπριων ε, ε, Σύνδεσμων, ε, των Ιατρικών Σύνδεσμων, των, των Σύνδεσμων των Ασθενών. Είναι δύο εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο των Ασθενών. Υπάρχει συντονιστή μεταμοσχεύσεων μέσα στην ομάδα. Εκπρόσωπο του, ιατρικ, του Παγκύπρου Ιατρικού. Εκπρόσωπο τη Επιτροπή Βιοηθική όπως επίσης και, και εκπρόσωπο μεταμο... του, ιστοπαθολο... του, ιστοπαθολο... του, ιστοπαθολογικού εργαστηρίου. Και, της και, της κλινικές... ο διευθυντή τη μεταμοσχευτική κλινική. Ναι. Είναι... Ο κύριο Σολοκύρη. Ο κύριο Ναι. Καλημέρα σα, κύριε Σολοκύρη. Ε, ήταν και εδώ μαζί με τον γιατρό τον Παπούλα κάποτε. Ναι. Να σα καλημερίσουμε και σα ευχαριστήσουμε για αυτού πραγματικά. Είναι θεάριστο το έργο που κάνετε. Πραγματικά. Πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ ένα γιατρό, να είμαι κι εγώ στο συμβούλιο, πραγματικά. Κοπιάστε. Μα <laughs> δεν είμαι γιατρό, αυτό θέμα. Αλλά <laughs> με τόσα χρόνια είναι. <laughs> δεν είναι αργά. <laughs> δεν είναι αργά. Πραγματικά είναι, 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 είναι δώρο ζωή αυτό. Δηλαδή, ό,τι κάνει για του νευροπαθεί, για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι ε, που περιμένουν εναγωνίω να, να πάρουν ένα νεφρό, να πάρουν ένα δότη, να δώσει ένα δότη στον νεφρό. Ε, δε, 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 πραγματικά, τι γίνεται με, το, με του δότε μα. Πετε μου, έχουμε διάφορα ατυχήματα που γίνονται, accidents που γίνονται. Τα δίνουν οι γονεί, τα δίνουν τα, ο κόσμο. Να... Φοβάται ακόμα. Διότι κάποτε ήταν ταμπού αυτό. Εξακολουθεί να είναι. Πάντοτε είναι ένα ταμπού. Ε, Δυστυχώ υπάρχει πολλή Δεν... κόσμο που ε, αρνείται καν να αρνείται, σκεφτεί, καν σκεφτεί, να συζητήσει τι είναι η δυνατότητα. Αν είναι πεθάνει κάποιο, γιατί να με τόσο τον εαυτό. Να πούμε όμω ότι την περσινή χρονιά, ναι. όπω είπαμε γενικά για τι μεταμοσχεύσει στην Κύπρο. Είχαμε και το καλύτερο ποσοστό μεταθανάτια δωρεά οργάνων. Α, Είχαμε 11 ε, στο σύνολο δωρεέ, από τι οποίε έχουν γίνει, δηλαδή 18, ε, 18 από τι μεταμοσχεύσει που ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, ε, έχουν γίνει από μεταθανάτια δωρεά. Που είναι τα ε, μάτια, να, είναι τα διάφορα. Να, Είτε, να πούμε ότι επίση από μια μεταθανάτια ναι. δωρεάν ακριβώς ναι. αυτό θα ναι, ε, ναι. Ε, συνέχιζα να πω ότι δεν είναι μόνο οι νεφροί που ακριβώς, θα ληφθούν που προσφέρουν ποιότητα στον ασθενή που θα ναι, λάβει το ναι. μόσχευμα αλλά μπορούν να, να προσφερθούν οι καρδιά, οι πνεύμονες, το σηκώτη, ε, επίσης... Ε, το πάγκρεα. Το πάγκρεα μπορεί να δορηθεί το ακόμη και μέρο του ενδέχου. Αν δεν έχει δωρεάν οργάνωση, Εδώ... ότι πιο πολύτιμο, ναι, λέει. Εδώ Ο βλέπουμε το πώ μπορεί να γίνει κάποιο ναι, δότη. Ναι, ναι. Μα έχει έτσι και το μικρό φιλμάκι που έχετε δείξει τώρα μα έχει εξηγήσει πώ μπορεί κάποιο να γίνει δότη. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Ε, το πρώτο που μπορώ πάντοτε να λέω πλέον, εφόσον είμαστε στην εποχή τη τεχνολογία, κάποιο μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγεία. Εκεί θα εντοπίσει το έντυπο με μια χαρακτηριστική καρδούλα, αν είναι το εικονίδιο. Όταν πατήσει αυτό το εικονίδιο, θα ανοιχτεί η φόρμα. Για να κάνει την εγγραφή του σαν ε, δωρητή οργάνων. Μα κάποτε, κυρία Δεσπότη, υπήρχαν ε, βιβλιαράκια. Και ε, το βιβλιαράκι. Είχαμε ένα, να σου πει, και το δίναμε. Να, να δώσουν τα όργανα μου, εάν αποθανόνται. Το βιβλιαράκι ναι. υπάρχει επίση. Είναι το ενημερωτικό βιβλιαράκι του Υπουργείου Υγεία, το οποίο το διαθέτομε σε διάφορου χώρου, μέσα στα κέντρα του πολίτη, στα ταχυδρομεία, στα νοσοκομεία μα. Ε, και σε αυτό το βιβλιαράκι πρώτα πρώτα όταν το παίρνει ο πολίτης ενημερώνεται για, το, για, τα καλά που προσφέρει η δωρεά οργάνων και υπάρχει επίσης και το έντυπο μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι που πάλι μπορεί να το συμπληρώσει αν θέλει για να το αποστείλει για να εγγραφεί κάποιο στο Εθνικό Μητρό των Δυνητικών των οργάνων. Το καλύτερο, το καλύτερο είναι αυτό. Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος βέβαια που μπορεί κάποιο να κάνει την εγγραφή του και αυτό έχει συμβεί μετά την νομοθεσία που έγινε το 2017 που πλέον εντάχθηκε όταν κάποιος πηγαίνει για να βγάλει άδεια οδήγησης. Α, αυτό ναι. να το ξέρουν έτσι οι συμπολίτε. Ε, δηλαδή μας. Δηλαδή για τα παιδιά που βγάζουν τώρα. Όταν ναι. κάποιος που είναι 18 χρονών. Εμείς που έχουμε 200 χρόνια τώρα, την άδεια. Και εμεί μπορούμε, μπορούμε όταν την ανανεώνουμε στα 70 ναι. μας ωραία, χρόνια. ωραία. ωραία. Ε, εκεί όταν θα πάμε στο γραφείο του πολίτη, του στο τμήμα νοτικών ναι, ναι. μεταφορών, θα μας δώσουν μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα που θα ωραία. συμπληρώσουμε, μα δίνουν και το έντυπο για τη δωρεάν οργάνω. Και εδώ είναι που θέλω να τονίσω ότι πρέπει να πηγαίνουμε προετοιμασμένοι ότι θα μας δώσουν αυτόν το έντυπο. Πρέπει να προηγείται η ενημέρωση, να ξέρει ο καθένας μας, να το έχει συζητήσει με την οικογένεια του ή με τους φίλους του, πόσο, αν είναι καλό ή όχι, και νομίζω δεν έχει κανένα που να, να πει δεν είναι δώρο ζωή ή δωρεάν όργανο. Λένε ότι είναι δώρο ε, ζωή, αλλά φοβούνται. Ορισμένοι. Και φοβούνται. Τώρα φοβούνται Βέβαια ορισμένοι έχει εκλείψει, έχει, έχει μειωθεί αυτόν Ευτυχώς. και βλέπουμε όταν Ευτυχώς. η δωρεα οργανο λενε οτι ειναι δωρο ζωη αλλα πλέον αυτο και βλεπουμε οταν η οικογενεια πλεον αντιληφθει Σε μια περίπτωση που έχουμε ένα θάνατο μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή όταν κάποιο προχωρεί. Έχει επιβεβαιωθεί ο εγκεφαλικός θάνατος. Βλέπουμε ότι πλέον και η οι οικογένεια να είναι ναι, ναι, ναι. πιο δεκτική πριν... και σκέφτεται ναι. ότι ναι, θα μπορούσαμε να δορίσουμε τα όργανα. Φυσικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας το προτείνουν όργανο σίγουρα θα ήδη πρωτού, ακόμα δεν... το προτείνουμε εμεί. Έναν όργανο μπορεί να δώσεις. Νομίζω όσο χρόνο για είσαι. Και ρατριβής, δεν... τα διάφορα. Διά... πούμε, δεν θα... Να προσθέσω εδώ να προσ... ότι ακριβώ δεν υπάρχει όριο ηλικία. Ναι, Ο καθένα ναι. μα μπορεί, φτάνει να είναι ενήλικο. Μπορεί ναι. να κάνει την εγγραφή του ή την ακριβώς. επιθυμία ναι. του να τη δηλώσει ότι είναι δωρητή οργάνων. Ε, και όταν. Κάποιο βρεθεί να βρίσκεται σε αυτέ τι συνθήκε, να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεται μα εγώ έχω καρδιολογικό πρόβλημα, ναι. μα εγώ έχω κάποιο. Έχω Αλλαγό. Ναι, 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 γιατί δηλαδή, εκείνη στα... τη συγκεκριμένη ημέρα που κάποιο θα καταλήξει και θα είναι συνδεδεμένο. Ναι. Δηλαδή αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν, ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατο του Μάλιστα. ενώ είναι συνδεδεμένος πάνω στα μηχανήματα, θα επιβεβαιωθεί ο θάνατο του, εκεί πλέον, εάν ο ίδιο ήθελε να είναι δωρητή ή αν δεν το έχει δηλώσει ποτέ είναι του, επιθυμία είναι μια να... απόφαση που θα την πάρει η οικογένεια και σε αυτή την περίπτωση Ωραία. είναι που θα αξιολογήσουμε αν, είναι, αν μπορεί να προσφέρει τα οργανά Και τέλος, φτάσαμε στο τέλος για μου, εσείς να μας δώσετε ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα. Ε, εν, συντομία. Μάλιστα. Λοιπόν, οι στόχοι μας ε, ως μεταμοσχευτική κλινική Μάλιστα. μπορώ να πω είναι, ε, ε, σας είπα, να διατηρήσουμε σε παρόμοια επίπεδα τους αριθμούς των το μεταμοσχεύσεων. Δηλαδή αυτό που καταφέραμε το 2023 είναι να, να θέλουμε να το διατηρήσουμε για να ξεκολλήσουμε από τον πάτον της Ευρώπης ε, και ναι. να ανεβούμε πιο ψηλά στο χάρτην των μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε είναι να στο χέρι μας, Βεραία. οπότε γιατί όχι. Βεραίως. Έχουμε την υποστήριξη, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Επίσης μαζί. θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία ανταλλαγή οργάνων με τι γειτονικέ χώρε Ισραήλ Μολύ και σεστά. Ελλάδα, ναι, ναι. για να μπορούν οι, οι δικοί μα οι νευροπαθεί και όχι μόνο οι νευροπαθεί, ναι. αλλά γενικά για όλα τα όργανα να έχουν περισσότερε ευκαιρίε πρόσβαση στι μεταμοσχεύσει. Ωραία. Ε, κυρία Δεσπότη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μου. Εύχομαι σύντομα πάλι μαζί. Ε, θέλω να δω ακριβώ και τον έρανο που θα κάνουμε. Πώ θα είναι, αυτό, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αυτό θα το γνωρίζουμε yeah. τελώς, ναι. τον καιρό. Εν, τον, εν, εν, τον Ιούνιο ε, ουσιαστικά που θα Φωστά. έχει λήξει ε, για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων νευροπαθείων. Ωραία. Έτσι. Για Τρέκο Σταντίνου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε κυρίω στο νοσοκομείο μα, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε προσφέ... για πάσχα την ευκαιρία που μα δώσετε να είμαστε μαζί σα και να δώσουμε αυτά τα ενημερωτικά. Να στε πάντα καλά. Καλό βράδυ. Ε, Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε ε, στο τέλο αυτή τη υπέροχη εκπομπή. Έτσι να τη λέω: υπέροχη εκπομπή, γιατί πραγματικά είμαι συγκινημένη ε, για, τον, ε, για τον μήνα νευροπαθών ε, που όλοι πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε τον συνάνθρωπο μα να είναι πιο καλά, να ζει καλά, ε, με ποιότητα ζωή. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά ο Θεό μαζί σα. εκπομπή το τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Osteocare από τη Vita Biotics. Άκου το σώμα σου. Sit. τα δυνατά οστά θέλουν φροντίδα. Εμείς ακούμε το σώμα σου. Άκου το κι εσύ. Συμπλήρωμα διατροφής Osteocare για γερά και δυνατά οστά. Από τη Vita Biotics. Άκου το σώμα σου.